Στις 16 Δεκεμβρίου του 1974, το φως που έκαιγε επί 90 χρόνια στο ακούραστο μυαλό και στη νεανική ψυχή του Κώστα Βάρναλη, έσβησε. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθα ανάποδα ο ντουνιάς, θα ανάποδα ο ντουνιάς. Ο ποιητής, πεζογράφος, δοκιμιογράφος και μεταφραστής Κώστας Βάρναλης γεννήθηκε το 1884 στον πύργο της Ανατολικής Δρομηλίας, το σημερινό Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Αφού σπούδασε στα Ζαρίφια τη δασκαλία της Φιλιππούπολης, ήρθε στην Αθήνα στα 18 του το 1902 για να σπουδάσει φιλολογία με υποτροφία της ελληνικής θρησκευτικής κοινότητας της Βάρνας. Ήταν εξαίρετος μαθητής παρότι δεν αγαπούσε το σχολείο. Το ξύλο, η καθαρεύουσα και η μεγάλη ιδέα, όπως ο ίδιος θα γράψει αργότερα, τον αποθούσαν. Ήδη φτάνοντας στην Αθήνα, θα ζήσει από κοντά το κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά τα Ευαγγελικά, τη διαμάχη των υπέρμαχων της δημοτικής γλώσσας έναντι αυτών της καθαρεύουσης, που έγιναν ένα χρόνο πριν και οδήγησαν σε συγκρούσεις με νεκρούς και τραυματίες. Το 1903, ο Κώστας Βάρναλης είναι 19 χρονών και θα ταχθεί στο πλευρό των δημοτικιστών. Μετά την αποφύτισή του, θα εργαστεί ως καθηγητής της μέσης εκπαίδευσης σε διάφορα μέρη της ελληνικής επαρχίας. Στα 35 του θα βρεθεί στο Παρίσι με υποτροφία για να σπουδάσει φιλοσοφία και αισθητική. Είναι η εποχή που θα γνωρίσει τα νέα φιλοσοφικά ρεύματα, είναι η εποχή που θα ενστερνιστεί τη μαρξιστική ιδεολογία. Είναι 1919 και ο Κώστας Βάρναλης αλλάζει και τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα και τον τρόπο που γράφει. Ζυγή, μοιραί, κάμπου λιαντάμα, προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα. Το φως που καίει είναι το πρώτο του σημαντικό ποιητικό έργο. Εκδίδεται στην Αλεξάνδρεια το 1922 με το ψευδώνυμο Δήμος Τανάλιας. Ο Βάρναλης, με το αστήρευτο χιούμορ του, σύμφωνα με την αφήγηση του Μενέλα Ολουντέμι, λέει για το ψευδώνυμό του: «Για να ξέρεις, γλίτωσα από τα χειρότερα. Στην αρχή ήθελα να το κάνω Σφύρος Δρεπάνης, αλλά πρόφτασε ένας βλάμης και μου είπε κάντο Τανάλιας και σώθηκα». Τι σώθηκα δηλαδή? Το 1925 και μετά από ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία, στο οποίο ο Βάρναλης αναφέρεται ως «κτίνος βουλγαρικών και κοφών», πάβεται από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα, στην αρχή προσωρινά και στη συνέχεια οριστικά. Το 1959 ο Κώστας Βάρναλης είναι 75 χρονών και θα τιμηθεί με το βραβείο Λένιν. Τρία χρόνια νωρίτερα το απονέμεται το βραβείο της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών για τα 50 χρόνια του έργου του. Ο Κώστας Βάρναλης, όταν έμαθε για την εκδήλωση που του ετοίμαζαν, έγινε έξαλλος. Μην μπορώντας να την ακυρώσει, παραβρέθηκε και καθώς αφηγείται ο Μενέλαος Λουντέμις στο βιβλίο που έγραψε για τον Κώστα Βάρναλη με τίτλο «Ο Κονταρομάχος», μεταξύ άλλων, ο ποιητής εκείνο το βράδυ είπε στο κοινό: «Εγώ ξέρω ότι χρέος του ποιητή δεν είναι να ανεβαίνει στα παλκοσένικα και να κορδακίζεται σαν πυγμάχος. Είναι να βάζει τα δυνατά του να ανεβάσει τη ζωή ένα σκαλί πιο πάνω. Εγώ μόνο σε μια περίπτωση θα συγχωρούσα την παρουσία μου εδώ πάνω», συνεχίζει ο Βάρναλης. «Αν ανέβαινα για να σας γυρέψω συγγνώμη. Και τώρα τι έκανα? Άφησα τα χαρτιά μου και τα ποτήρια μου και ήρθα εδώ να μαζέψω λιβάνια σαν να ήμουν κανένας άγιος ή κανένας νεκρός. Άξιος της ζωής είναι εκείνος που ρίχνει όλα του τα μπαρουτόβολα κατά πάνω στο στόχο. Μα εγώ είμαι ακόμα χρεός της. Γι' αυτό μη με πενεύετε. Μαλώστε με». Το έργο του Κώστα Βάρναλη πάντα μας περιμένει να το διαβάσουμε και να το ξαναδιαβάσουμε. Η λαϊκή του γλώσσα, η δρυμία σάτυρα και η ανώθευτη σκέψη του μας έδωσαν μικρά αριστουργήματα. Γιατί ο Βάρναλης είναι αυτός που γράφει «Να σαγναντεύω θάλασσα, να μη χορταίνω, απ' το βουνό ψηλά στρωτή και καταγάλανη και μέσα να πλουταίνω απ' τα μαλάματά σου τα πολλά». Είναι όμως και αυτός που έχει γράψει «Αν όσα κέρδισες μπορείς να τα πληθαίνεις πάντα και την πατρίδα σου κορώνα γράμματα να παίζεις, αν στέκεις πάντα δίβουλος και πάντα σου σκυμμένος και όταν φωνάζουν οι άλλοι εμπρός εσύ φωνάζεις πίσω, δικιά σου θα είναι τούτη η γης με όλα τα κάλλη που έχει και εξοχωστά σε κύριος, αλλά άνθρωπος δεν θα είσαι». Ταξοβιαστή, η βάρκα του καμπουριατρέα, γυρμένος πλάι στην κουμπαστή, ονείρα τα βλέπε ωραία. Η Κατερίνα, η Ζωή, η Αντιγονάκη, η Ζηνοβία, ότι χαρούμενη ζωή.
χτυπάς το χ, καρδιά με βία. Χτυπάς το χ, καρδιά με βία. Τα μεσημέρια τα ζεστά, τη βάρκα περνάνε τα τρέα, για να τις πάει στα νυχτά, όλες μαζί τρελή παρέα. Η Κατερίνα, η Ζωή, τα Αντιγονάκη, η Ζηνοβία, ό,τι χαρούμενη ζωή. Χτυπάς φτωχή, καρδιά με βία. Χτυπάς φτωχή, καρδιά με βία. Ήρθε ο χειμώνας ο κακός και σκόρπισε η τρελή παρέα, και σε ένα πήχας μυστικός σε ρίξε χάμω παρπατρέα. Η Κατερίνα, η Ζωή, τ' Αντιγονάκη, η Ζηνοβία, ό,τι χαρούμενη ζωή. Χτυπάς φτωχή, καρδιά με βία. Χτυπάς φτωχή, καρδιά με βία. Η Κατερίνα, η Ζωή, η Ζηνοβία, ό,τι χαρούμενη ζωή. Χτυπάς φτωχή, καρδιά με βία. Χτυπάς φτωχή, καρδιά με βία.